Είμαι graphic designer και εικονογράφος. Εικονογράφος στην ουσία, το τι κάνει είναι εικονογραφή. Είναι εικόνες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές. Είτε τούτο είναι παραμύθια, είτε είναι συσκευασίες, είτε είναι διαφήμιση, είτε είναι χαρακτήρες για animation. Οτιδήποτε, τέλος πάντων, υπάρχει παραγωγή εικόνας, η οποία συνήθως στατική. Έμπνευσε Αντολόπου που παντού, που οτιδήποτε καθημερινό, που ειδήσεις μέχρι θέματα ταμπού, που οτιδήποτε μπορεί να μας απασχολεί. Και παραπάνω ασχολούμαι τελευταία με το γυναικείο σώμα και πώς τούτο το πράγμα μπορούμε να το αντιληφθούμε λίγο ως κάτι το οποίο είναι εντάξει να είμαστε διαφορετικοί και να μην έχουμε ούλοι το ίδιο γκαλούπι, τα ίδια στερεότυπα. Οπότε προσπάθω έτσι λίγο να δώσω παραπάνω αγάπη στο σώμα που έχουμε η κάθε γυναίκα ξεχωριστά. Έμπνευση άλλη έναν τρόπο και από άλλους καλλιτέχνες φυσικά. Είτε είναι designers, είτε είναι εικονογράφοι, είτε είναι εικαστικοί, οτιδήποτε. Είναι πράγματα τα οποία να σε εμπνεύσουν να εκφράσεις κάτι πιο βαθύ, το οποίο είναι κατά ανάγκη καλλιτεχνικό. Μπορεί να είναι κάτι που συμβαίνει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο σε απασχολεί εσένα προσωπικά, συγκεκριμένα και θέλεις να το εκφράσεις, όπως για παράδειγμα το θέμα του σώματος ή για τις γυναίκες γενικότερα. Μπορεί να είναι μια θεατρική παράσταση, μπορεί να είναι οτιδήποτε, δεν είναι ανάγκη να είναι μορφή τέχνης κατά ανάγκη. Μπορεί να είναι οτιδήποτε το οποίο σε επηρεάζει και θέλεις να το εκφράσεις. Είναι η βάση όλη της δημιουργικότητας, είναι η έκφραση σου στην ουσία. Οπότε οτιδήποτε κάνω εκφράζει και εμένα, αλλά προσπαθώ αν έχω να κάνω με πελάτες που έχουν ένα συγκεκριμένο project να εκφράζει και τον πελάτη, τον brand του, την ιστορία που θέλει να δώσει. Γενικά έχει να κάνει με την επικοινωνία full. Οπότε αν έχουμε να επικοινωνήσουμε κάτι, πρέπει σίγουρα να μας εκφράζει και εμάς, αλλά και εκείνο που θέλει να επικοινωνήσει ο πελάτης με το project που έχει να κάνει. Ήταν ένας δύσκολος χώρος στην Κύπρο, δυστυχώς. Αλλά νομίζω αν αγαπάς το που κάνεις και κάνεις το καλά και έχεις μια καλή συνεργασία με τον κόσμο, μπορείς να έχεις κέρδος που την τέχνη. Σημασία έχει να αρχίσει και ο κόσμος να αντιλαμβάνεται ότι η τέχνη είναι ένα επάγγελμα και όχι ένα χόμπι, το οποίο πάρα πολλοί ανθρώποι κάνουμε το γιατί εκτός που ότι μας εκφράζει, ζούμε που γίνονται το επάγγελμα, οπότε ναι, μπορεί να είναι επικέτες. Δημιουργικότητα είναι μεγάλη έννοια. Μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να μην έχει να κάνει με τις τέχνες πάλι. Δημιουργία είναι ένα τεράστιο θέμα. Τώρα το κομμάτι της εικονογράφησης, της ζωγραφικής, της οποιασδήποτε συγκεκριμένης τέχνης, σίγουρα συνδυασμός και των δύο. Άρα χρειάζεσαι το skill, οπότε πρέπει να μάθεις πρώτα την εκάστοτε τέχνη και μετά να δημιουργήσεις και να εκφραστείς και να έχεις και το ταλέντο, το οποίο ταλέντο αν δεν το δουλέψεις, δεν πάει πουθενά. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και ο συνδυασμός των δύο για να βγάλεις κάτι πολύ καλό.